συζητάμε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας, το International Feature Fiction Short Film Competition, και καλούμε τον κύριο Χάρη Παπαδόπουλο, πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, να απονείμει τα βραβεία. Το βραβείο Award απονέμεται στο Beef Stew Μοσχαράκι Κοκκινιστό, Νίκος Καλλιπολίτης από την Ελλάδα. Και μας δίνουν και κουράγιο να προσπαθούμε και για νέα πράγματα. Αυτό, καλές γιορτές σε όλους. Καλή συνέχεια. Άλλο ένα βραβείο πηγαίνει στην ταινία «Αμίσα Ανήμα» της Τατιάνα Ντοροσένκο στην Αυστραλία και φυσικά της έχει δοθεί. Ο κύριος Παπαδόπουλος παραμένει για να δώσετε ένα επόμενο βραβείο στο film The Corona Diaries του Δημήτρη Γκουζιώτη και Γιώργου Παπαβασιλείου. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η ταινία που κάναμε είναι μια ομαδική προσπάθεια σε μια ιδέα του Γιώργου του Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε την ιδέα να προτείνει σε ορισμένους ηθοποιούς, με τους οποίους προετοίμαζε να κάνει κάποια επόμενη δουλειά, μόλις άρχισε η καραντίνα η πρώτη, τον Απρίλιο, να πάνε τα κινητά τους ή ό,τι άλλο μέσο διέθεταν και εντελώς ελεύθερα να γράψουν, να σκηνοθετήσουν και να κινηματογραφήσουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες πάνω σε ελεύθερο θέμα. Και προέκυψε αυτό το υλικό από το οποίο μας έδωσε δυνατότητα μετά όταν το μοντάραμε να προκύψει ένα μισάωρο σπονδυλετό φιλμ το οποίο είναι ένα ντοκουμέντο για την εποχή του κορονοϊού, που τότε ακόμα δεν ξέραμε, ήταν τις πρώτες μέρες, δεν ξέραμε τι θα ακολουθήσει και τι θα προκύψει και πώς θα εξελιχθεί. Και ταυτόχρονα είναι νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, εντελώς, μα εντελώς ανεξάρτητης παραγωγής. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, πιστεύω ότι αυτή η μικρή ταινία απεικονίζει 100% την παράνοια που ζούμε αυτή τη στιγμή εδώ ή εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Και ναι, όντως, προετοίμαζε τη σειρά Κοσμοτή TV στα 2 βαθμοί εκείνη την εποχή και η διακοπή αυτή την εκμεταλλευτήκαμε και κάναμε αυτή την ταινία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που λίγο τύχη είχαμε φυσικά, αλλά βγήκε καλή και είναι όμορφη. Και απεικονίζει την παράνοια, είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνει ένας κύκλος για μένα. Το πρώτο βραβείο που πήρα στην Ελλάδα ήταν το Θάλασσο, στη Δράμα το 1991. Τότε ζούσα στη Γερμανία και έκανα ταινίες στη Γερμανία και φοιτητής. Και τώρα έχω εγκατασταθεί εδώ στην Ελλάδα και το τελευταίο που έκανε ήταν κάποιο στάλι για την ΕΡΤ. Είχαμε και ένα άτομο από την ΕΡΤ εδώ και αξίζει να το δείτε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.